Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ως Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου έχει καθιερωθεί η 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας αλλά και αναγνώρισης των δυσκολιών των παιδιών και των οικογενειών τους που βιώνουν τις επιπτώσεις της νόσου. Τα παιδιά αυτά όχι μόνο αξίζουν τη δική τους ημέρα, αλλά και την αγάπη όλων μας, γιατί ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις, αλλά μπορεί να νικηθεί από μικρούς και από μεγάλους. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά στον κόσμο που είναι πραγματικοί ήρωες, που καταλαβαίνουν από πολύ μικρή ηλικία τι θα πει αγωνίζομαι, που δίνουν μια μάχη δύσκολη και ψυχοφθόρα αλλά δεν το βάζουν κάτω. Τα παιδιά αυτά όχι μόνο αξίζουν τη δική τους ημέρα, αλλά και την αγάπη όλων μας, γιατί ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις, αλλά μπορεί να νικηθεί και από μικρούς και από μεγάλους. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά. Είναι ένα σημαντικό και σοβαρό θέμα για παιδιά που νοσούν από παιδικό καρκίνο. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι από το 2020, σύμφωνα με έρευνες, ότι περίπου νοσούν 16 παιδιά ανά 100.000 κατοίκους, λίγο ψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 15 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκων. Κάθε χρόνο περίπου 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο νοσούν από καρκίνο, από τα οποία μόνο ποσοστό 20% έχει δυνατότητα πρόσβαση σε σωστή ιατρική φροντίδα. Το 80% από αυτά προέρχεται από χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος. Πάνω από 150.000 θάνατοι κάθε χρόνο θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν υπήρχε δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευμένης θεραπείας σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Ο παιδικός καρκίνος, ωστόσο, αν διαγνωστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί, στο 80% των περιπτώσεων θεραπεύεται, ειδικά στις χώρες, αναπτυγμένες χώρες με ψηλό κοινωνικο-οικονομικό εισόδημα, σε αντίθεση με τις υποανάπτυκτες χώρες που 30% θεραπεύεται, γιατί δεν υπάρχουν ανάλογες φροντίδες υγείας. Στη χώρα μας περίπου 300 παιδιά προσβάλλονται ετησίως από καρκίνο, κυρίως από λευχαιμία. Η εμφάνιση καρκίνου στα παιδιά αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου μετά από τα ατυχήματα. Ταυτόχρονα όμως, 8 στα 10 παιδιά που εμφανίζουν σήμερα λευχαιμία θεραπεύονται, και αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να συγκρατήσουμε όλοι μας. Ο καρκίνος προσβάλλει όχι μόνο τους ενήλικες αλλά και τα μικρά παιδιά. Ο καρκίνος στα παιδιά δεν είναι ανίατος. Με κατάλληλη θεραπεία μπορεί να ιαθεί. Ένα μέσο θεραπείας είναι και η μεταμόσχευση αρχαίων νομοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών. Και αυτό επιτυγχάνεται από εθελοντές δότες του μυελού των οστών. Είναι εξαιρετικό ότι έχουμε συλλέξει αρκετά δείγματα, κυρίως από νέους ανθρώπους, γιατί η ηλικία είναι από 18 μέχρι 40. Όταν μιλάμε για καρκίνο σε παιδιά, τα πράγματα απαιτούν σεβασμό και διαρκή επαγρύπνηση. Θα παραμείνουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα και θα πάμε να βρούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Τασία Παπαϊωάννου, η οποία είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου Φλόγας, το παράρτημα της Πάτρας, του Συλλόγου δηλαδή των γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Κυρία Παπαϊωάννου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ ευαίσθητο θέμα και μιλάμε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση, η πολιτεία στηρίζει αυτήν την ιδιαίτερη, τρυφερή ηλικία των παιδιών? Ναι, στηρίζει. Αλλά η Φλόγα ιδρύθηκε το 1982 από μία χούφτα γονιών. Πόσο σημαντικό είναι το έργο που επιταλείτε? Εξηγήστε μας, είναι δύσκολο? Είναι. Αλλά
δημιουργήθηκε από μία χούφτα γονιών που ήταν τις ανάγκες που υπάρχουν στην καλύτερη περίπτωση των παιδιών. Η Φλόγα έχει δωρήσει μηχανήματα ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για την καλύτερη φροντίδα των παιδιών. Παράλληλα, πληρώνει γιατρούς, νοσηλευτές στα παιδαγωγικά τμήματα για τα παιδιά και την καλύτερη περίπτωση. Επίσης, έχει ορκωτούς λογιστές. Κυρία Παπαϊωάννου, είναι στο πλευρό σας η πολιτεία? Ναι, είναι στο πλευρό μας. Η Φλόγα πληρώνει γιατρούς, νοσηλευτές στα παιδαγωγικά τμήματα για τα παιδιά και για την καλύτερη περιστάτησή τους. Το σημαντικό έργο είναι ότι πληρώνει τα πρωτόκολλα θεραπείες να έρχονται και στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα παιδιά που είναι σε πάρα πολύ μικρή και τρυφερή ηλικία και τους γονείς των παιδιών, υπάρχει μία αγκαλιά, μία αγάπη, μία φροντίδα που ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τη Φλόγα και διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Σωστά δεν λέμε? Ναι, γιατί έχει παρακτήματα σε όλη την Ελλάδα. Και είναι σημαντικός αρρωγός για τα παιδιά. Ναι, σίγουρα. Θα θέλαμε να στείλετε, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα που είναι αφιερωμένη στα παιδιά στον παιδικό καρκίνο, να στείλετε ένα μήνυμα σε όλες τις οικογένειες οι οποίες περνάνε από μια δύσκολη κατάσταση αυτή την περίοδο, αυτό το διάστημα. Τα περισσότερα παιδιά, να μην πω, θεραπεύονται και είναι καλά. Είναι παιδιά που έχουν σπουδάσει και συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο της Φλόγας. Κυρία Παπαϊωάννου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από όλους μας και να συνεχίσετε να επιτελείτε το έργο, το οποίο σας είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, εξαιρετικά ιδιαίτερο και πρωτοπόρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Σκληρό πόκερ λαμβάνει η χώρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει επίκληση της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας, προκαλώντας και προσκαλώντας τους βουλευτές να το ψηφίσουν. Ο Αντώνης Σαμαράς έβγαλε πύρινο λόγο μέσα από το Βήμα της Βουλής, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας γύρισε την πλάτη στο νομοσχέδιο. Χρήσιμη και αναγκαία μεταρρύθμιση χαρακτήρισε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Η μεταρρύθμιση την οποία νομοθετούμε σήμερα σχετικά με την ίση πρόσβαση στον πολιτικό γάμο κάνει τη ζωή αρκετών συμπολιτών μας πολύ καλύτερη, χωρίς, το τονίζω αυτό, να στερεί τίποτα από τη ζωή των πολλών. Είναι κάτι το οποίο προβλέπει το Σύνταγμά μας. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί το ίδιο το πολίτευμά μας. Ώστε να καταστούν επιτέλους ορατοί γύρω μας άνθρωποι έως τώρα αόρατοι. Και μαζί τους πολλά παιδιά να βρουν επιτέλους τη θέση που τους ταιριάζει. Δίπλα σε όλα τα άλλα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ενστάσεις που έχει διατυπώσει η Εκκλησία της Ελλάδας, τις οποίες είπε πως η κυβέρνηση σέβεται, αλλά ξεκαθάρισε πως είναι άλλο η Εκκλησία και άλλο η πολιτεία. Χρησιμοποίησε μάλιστα τη χαρακτηριστική φράση «Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς». Επίσης σημείωσε πως δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς και στις διαδικασίες υιοθεσίας. Επεκτείνουμε με το νομοσχέδιο αυτό τα δικαιώματα των παιδιών και σε εκείνα που υπάρχουν, που ζουν ήδη σε ομόφυλα, με ομόφυλα ζευγάρια. Δεν μεταβάλλουμε καθόλου το ισχύον πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ούτε βέβαια καθιερώνουμε γονέα 1 και γονέα 2. Και δεύτερον, ο νόμος τον οποίον παρουσιάζουμε και προτείνουμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία εξισώνει τους πολίτες απέναντι στον πολιτικό γάμο. Επαναλαμβάνω, απέναντι στον πολιτικό γάμο, διότι ο θρησκευτικός γάμος
Αποτελεί θρησκευτικό μυστήριο. Ο σύζυγος, πατέρας και πολιτικός, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Επειδή όμως στηρίζω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας. Επειδή μια διαφωνία, έστω και σημαντική, δεν μπορεί να θολώσει τις λοιπές πολιτικές μας που κάνουν καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων. Αλλά και επειδή επιθυμώ την ενότητα της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί, θα απέχω από την ονομαστική ψηφοφορία. Στηρίζω λοιπόν την παρακαλώ. Κυβέρνησή μου στο παρόνομο σχέδιο, χωρίς αστερίσκους, από τη δική μου όμως οπτική γωνία. Το καταψηφίσω ευθέως και με απόλυτη ηρεμία στη συνείδησή μου. Εδώ δεν μιλάμε για δικαιώματα των ΛΑΤΚΙ. Εδώ μιλάμε για να θέλουν περισσότερα δικαιώματα από αυτά που έχουν οι υπόλοιποι. Αν αυτό είναι πρόοδος, τότε είμαι συντηρητική και οπισθοδρομική. Αν όμως είναι ένα μοιραίο βήμα για την αποσύνθεση της κοινωνικής συνοχής, τη διάλυση των δεσμών που ξεκινούν από την οικογένεια και καθορίζουν όλη μας τη ζωή, τότε όχι, δεν μπορώ να συνενέσω, γι' αυτό και καταψηφίζω το νομοσχέδιο. Η μοναδική μας αντίρρηση είναι ότι ο πολιτικός γάμος ομόφυλων ζευγαριών αυτομάτως παράγει από κοινού γονική μέρημνα, συνεπώς καταργεί την ενότητα μητρότητας-πατρότητας στην πράξη. Στο ΚΚΕ δεν δίνει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το άλοθη μιας επίπλαστης προοδευτικότητας που τις δίνουν οι υπόλοιπες συνιστώσεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας και των ακολούθων της. Ένα κόμμα το οποίο λέει ότι είναι κοντά στον άνθρωπο, κοντά στα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά τελικά μάχεται για μια πάλη ιδεών που δεν αφορά τα πραγματικά ανθρώπινα προβλήματα του σήμερα, αποφάσισε να μείνει εκτός αυτής της σημαντικής θεσμικής κατάκτησης. Είδαμε σήμερα μια σκέψη η οποία είναι ολοκληρωτική, απολιθωμένη και μονολυθική. Να χαίρεστε αυτό τον προοδευτισμό, αυτό είναι συντήρηση του κακής του είδους, αυτό είναι οπορτουνισμός, είναι τυχοδιοκτισμός. Θλίβομαι όταν ζητείτε να γίνουν γνωστά τα ονόματα όσων θα ψηφίσουν, σαν να επιδιώκεται δήθεν ένας διαχωρισμός καλών και κακών παιδιών. Η Ελλάδα είναι μια όρημη δημοκρατία και στις δημοκρατίες νομοθετούν τα κοινοβούλια. Ανυποχώρητοι και χωρίς διάθεση για αποκλιμάκωση εμφανίζονται οι αγρότες παρά τη συνάντηση της περασμένης Τρίτης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι ίδιοι αποφάσισαν να βρεθούν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους, όπως αποφασίστηκε στην παναγροτική σύσκεψη στη Νίκαια, με τη 15μιλή επιτροπή να στέλνει πανελλαδικά το μήνυμα για κλιμάκωση του αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Ανυποχώρητοι και χωρίς διάθεση για αποκλιμάκωση εμφανίζονται οι αγρότες παρά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η πρόταση είναι και η δική μας εδώ στον μπλόκο και πιστεύω θα συμφωνήσουμε σε όλη την Ελλάδα και αυτό εισπράττουμε μια αγανάκτηση και μια οργή από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους, διότι ουσιαστικές λύσεις και απαντήσεις δεν δοθήκανε. Εξάλλου να σας πω ότι το είχαμε πει από την αρχή ότι η συνάντηση που θέλαμε να γίνει ήταν και εφόσον η κυβέρνηση θα είχε όντως καταλάβει το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, όχι στα λόγια όμως, και να, στις πράξεις, στην πράξη φαίνονται όλα. Και στην πράξη εκεί μέσα φάγαμε συμπάθεια απεριόριστη, κατανόηση μεγάλη. Ότι έχουμε δίκιο, όλοι μας το είπανε. Το θέμα είναι στο πρακτέο. Στο πρακτέο όμως λύσεις δεν δόθηκαν. Κάθοδο στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ με τρακτέρ αποφάσισαν οι αγρότες στην Νίκαια της Λάρισσας την πολύωρη πανελλαδική σύσκεψη της Επιτροπής των Μπλόκων και την ίδια ημέρα όσοι μείνουν πίσω στα μπλόκα θα προχωρήσουν σε παράλληλες δράσεις σε Τελωνία και λιμάνια. Τα προβλήματα συνεχίζουν, παραμένουν και δυστυχώς εκεί πάνω πρέπει να πάρουμε λύση. Η συνάντηση δεν γίνεται για να μας εκφράσει ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί τη συμπάθεια, την κατανόηση και το ότι έχουμε δίκιο. Γίνεται για να δοθούν λύσεις. Δυστυχώς όμως, εχθές δεν δόθηκαν οι λύσεις που θα έλυναν τα προβλήματα τα δικά μας και θα μας επέτρεπαν να συνεχίσουμε την καλλιέργεια ή οι κτηνοτρόφοι να δουλεύουν στα ζώα τους και οι μελισσοκόμοι στα μελίσσια τους. Οι φωνές για δυναμική παρουσία με συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων και τελωνίων πολλαπλασιάστηκαν και πλέον τα μπλόκα, ακόμη πιο ενισχυμένα, ετοιμάζονται για ένα κοινό και ενιαίο μέτωπο, αυτή τη φορά με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα. Σε μετοπική σύγκρουση με φόντο τα μπλόκα οδηγούνται το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και οι αγρότες με τον Υφυπουργό Ανδρέα Νικολακόπουλο να δηλώνει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, Θανάσης Βουμπύρης, σήκωσε το γάντι ανταπαντώντας ότι οι δρόμοι κλείνουν από την αστυνομία. Σε μετοπική σύγκρουση με φόντο τα μπλόκα φαίνονται να οδηγούνται το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και οι αγρότες, με τον Υφυπουργό Ανδρέα Νικολακόπουλο να δηλώνει ότι μπορούν να αφήσουν τα τρακτέρ τους, μπορεί να διαδηλώσουν, μπορεί να έχουν να κάνουν μια διαμαρτυρία, αλλά μέχρι ένα σημείο. Και τον πρόεδρο της ΟΑΣΥ, Θανάση Βομπύρη, να του ανταπαντά ότι τους δρόμους δεν τους κλείναμε εμείς μέχρι στιγμής, αυτό το δείξαμε. Τους δρόμους τους έκλεινε η αστυνομία, όπου πηγαίναμε να διαδηλώσουμε ειρηνικά. Η αστυνομία έμπαινε μπροστά και έκλεινε τους δρόμους. Λευκός καπνός από το Μέγαρο Μαξίμου δεν βγήκε και οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι να ανεβάσουν τους τόνους. Ψίχουλα και για το ρεύμα και είναι μόνο για αυτούς που ασκούν συμβολαϊκή γεωργία και κάποιους που είναι σε συνεταιρισμούς. Τίποτα άλλο. Η πλειοψηφία των αγροτών δηλαδή θα πληρώνει το ρεύμα ανάλογα με το πώς θα διαμορφώνεται η τιμή στην αγορά. Το άλλο σοβαρό ζήτημα που βάζαμε είναι και που είναι πολύ σημαντικό, είναι η αναπλήρωση του εισοδήματος για αυτούς που πλήγησαν την προηγούμενη χρονιά. Από τον περονόσπορο, σταφίδα και αμπέλια, για παράδειγμα δηλαδή η ελιά, η ακαρπία της ελιάς η οποία έχει αναγνωριστεί, για αυτά δεν είπε τίποτα, κουβέντα. Δηλαδή οι αγρότες που δεν είχαν εισόδημα φέτος, πώς θα επιβιώσουν, πώς θα πληρώσουν τις εισφορές τους. Δηλαδή, σε κανένα πρόβλημα δεν απάντησε, απολύτως. Ήταν απλά, όπως λέμε πάντα, χάντρες και καθρεφτάκια. Οι αγρότες είναι ούτε για την κοινή αγροτική πολιτική που είπαμε να μην ισχύσει, ούτε σε αυτό, ούτε για τις ελληνοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται απ' έξω και τα βαφτίζουν ελληνικά. Όλα, δηλαδή πατάτες, μέλι, αγνοερήφια. Δεν απάντησε ούτε σε αυτό. Στην καρδιά του χειμώνα οι αγρότες ανεβάζουν τη θερμοκρασία με τα σημάδια αποσυμπίεσης της κατάστασης να μην είναι ορατά. Όσο ο κύριος Νικολακόπουλος ή οποιοδήποτε, πώς και να λέγεται ο κάθε υπουργός, προσπαθεί να εκφοβήσει τους αγρότες και ό,τι μέτρα καταστολής και να πάρει, δεν θα καταφέρει τίποτα γιατί δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση και πιστεύω ότι δεν θα φοβηθούν τίποτα γιατί δεν έχουν άλλο δρόμο. Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάζουν από εδώ και στο εξής οι ασφαλισμένοι για να πάρουν τα φάρμακά τους, καθώς το καινούριο δελτίο τιμών έφερε αυξήσεις σε περισσότερα από 1.700 γενώσιμα. Οι φαρμακοποιοί ήδη γίνονται δέκτες οργισμένων αντιδράσεων, αφού οι αυξήσεις στις συμμετοχές αγγίζουν ακόμα και το 80%. Αυξήσεις σε περισσότερα από 1.700 γενώσιμα περιέχει το καινούριο δελτίο τιμών φαρμάκων που ισχύει από την περασμένη Δευτέρα με συνέπεια την επιβάρυνση των ασφαλισμένων και την έντονη αντίδρασή τους. Είναι μια τροποποίηση στην τιμή των γενωσίμων φαρμάκων, όπου πρώτα ο πελάτης δεν πλήρωνε σχεδόν καθόλου συμμετοχή, ενώ τώρα το κράτος θεωρεί πως πρέπει να πληρώσει κάτι παραπάνω, γιατί αυτό το πληρώνουν οι εταιρείες, ενώ τώρα το πληρώνει ο ασφαλισμένος και για τις εταιρείες. Οι φαρμακοποιοί γίνονται δέκτες οργισμένων αντιδράσεων από πολλούς ασφαλισμένους και η αιτία γι' αυτό είναι η αύξηση στη συμμετοχή που καλούνται να πληρώσουν και η οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλή. Δεν πρόκειται για αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων. Οι τιμές των φαρμάκων υπέστησαν μία ακόμα μείωση στη συνεχή μείωση που έχουν υποστεί τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αυτό το λέω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι τα λεφτά, τα χρήματα αυτά τα οποία δίνουν ότι πάνε στα ταμεία των φαρμακείων. Έχουν, παρότι γίνανε μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, έχουν γίνει αυξήσεις στις συμμετοχές των ασφαλισμένων, το οποίο προκύπτει από τη μείωση της ασφαλιστικής τιμής, δηλαδή της τιμής που αποζημιώνει το κράτος. Λόγω του γεγονότος λοιπόν ότι η ασφαλιστική τιμή την οποία αποζημιώνει το κράτος τη μείωσε ακόμα περισσότερο το ποσό που αποζημιώνει, προκύπτει αυτή η διαφορά με την αρχική τιμή την οποία την πληρώνει ο ασφαλισμένος. Παρατηρήσαμε από την Δευτέρα 12 Φλεβάρι ότι έχουν αυξηθεί οι συμμετοχές των ασφαλισμένων. Έχουμε δει περιπτώσεις που να φτάνει η συμμετοχή έως και 80%, ίσως και παραπάνω και στο 90%. Και δεν έχει κάποιο νόημα ούτε το 0% που μπορεί να γράφει συνταγή, το 10% ή το 25% αντίστοιχα.
οι συμμετοχές θα είναι ήδη πολύ αυξημένες. Η διαφορά είναι μεγάλη, λένε οι φαρμακοποιοί, αφού οι αυξήσεις στις συμμετοχές φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και το 80%. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας πραγματοποιήθηκε η δράση για το έργο Gelato on the Road, στο οποίο συμμετέχει η Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μαζί με 11 ακόμα χώρες και 2 ευρωπαϊκούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται και συμπράττουν για να αναδείξουν το καλάθι των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε μια νέα δράση με το όνομα Gelato on the Road συμμετέχει η Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μαζί με 11 ακόμη χώρες και 2 ευρωπαϊκούς οργανισμούς που φιλοδοξεί να μετασχηματιστεί στο βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο ενθάρρυνσης και υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και των ασφαλών αγροτικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής. Έχουμε τα πάρα πολύ νόστιμα και πολύ ωραία προϊόντα της μαγειρικής, αλλά ίσως δώσουμε και μία έμφαση πλέον και σε κάτι άλλο που αφορά τον τουρισμό, τα μικρά παιδιά, τις οικογένειες και το παγωτό που είναι ουσιαστικά μία χαρά. Ξέρετε, όταν σε ένα παιδάκι έχει χτυπήσει, έχει πέσει κάτω, κλαίει κάτι άλλο, τι του λέμε, πάμε να πάρουμε ένα παγωτό. Και αυτό αμέσως φέρει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του. Άρα λοιπόν, το παγωτό και το gelato on the road είναι χαρά, είναι ευτυχία, και είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να δώσει ένα ακόμα κομμάτι στο branding της Δυτικής Ελλάδος, στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, στην Ολυμπιακή Γη, όπως ίσως κάποιοι από εμάς θέλουμε να την αποκαλούμε, γιατί θέλουμε να τραβήξουμε και κάποιο φως από την Ολυμπία για να δώσουμε μια καλύτερη προώθηση στον τόπο μας. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί ένα συνεργατικό σχήμα μέσα από το οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι Δήμοι, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, τα επιμελητήρια και οι επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας και του τουρισμού δραστηριοποιούνται και συμπράττουν για να αναδείξουν το καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνάμα το Ολυμπιακό Παγωτό. Βάζουμε την περιοχή μας σε έναν από τους βασικούς παίχτες της Ευρώπης πάνω στο τζελάτο, και εδώ να πω κάτι, ότι μέσα από το έργο δεν θα ακούσετε ποτέ την έκφραση ice cream. Ένα που σήμερα συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό και το επόμενο διάστημα, μέσα από αυτά που σας είπε ο Μάριος Σουπραπόπουλος, ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα πάνω στο παγωτό και στο παγωτό της Δυτικής Ελλάδος. Το παγωτό, το οποίο θα μπορούσε ως σύνδεσμος εδώ των ανθρώπων, των εταιριών που παράγουν το παγωτό, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, να το ονομάσουμε το Ολυμπιακό μας παγωτό, το Olympic gelato, Olympic gelato. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή πρόταση και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δώσουμε τη σημασία και να ξεχωρίσει αυτή η διαδικασία του παγωτού, δηλαδή αυτό το, η κατασκευή του παγωτού, με υλικά που πραγματικά έρχονται από την ιστορία και έχουν σχέση με την Ολυμπιακή μας γη. Ευχές και τιμητικές πλακέτες περιελάμβανε η εκδήλωση κοπής πίτας της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ηλίας. Ο Περιφερειακός Διοικητής Δυτικής Ελλάδας και ο Διοικητής της Αιωτολοκαρνανίας τιμήθηκαν από τους συναδέλφους τους για τα όσα έχουν προσφέρει στο σώμα κατά τη θητεία τους στην Ηλία. Με την απονομή τιμητικών πλακετών σε 2 συναδέλφους τους για την προσφορά τους, επισφραγίστηκε η εκδήλωση της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ηλίας, που έκοψε την πίτα της όπως κάθε χρόνο. Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε στον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας Βασίλη Σολδάτο και στον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοκαρνανίας Κωνσταντίνο Χρυπάτσιο. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, οφείλω να ομολογήσω που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, γιατί μετά από 3 χρόνια εδώ στην Ηλία, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει το δεύτερο μου σπίτι, η δεύτερη καταγωγή. Κεφαλονίτης είμαι, αλλά αισθάνομαι ότι είναι μακριά. Είναι κοντά, πραγματικά ότι είμαι επιγιώτης. Δεν έχω φιλή, συνεχίζω να είμαι εδώ. Έχω το βλέμμα πάνω από την Ηλία, δεν το συζητάω. Θέλω να πω ότι πέρασα αυτά τα 3 χρόνια δύσκολα υπηρεσιακά, γιατί ο νομός Ηλίας είναι ένας νευραλγικός νομός, αλλά με τη συμπαράσταση όλων των συναδέλφων, γιατί πρέπει να λειτουργούμε ομαδικά. Πριν 8 χρόνια βρέθηκα τυχαία εδώ. Μου δόθηκε η δυνατότητα να φύγω τον επόμενο χρόνο. Δεν το θέλησα. Καταλήξαμε να είμαστε 8 χρόνια. Η οικογένειά μου παραμένει ακόμα εδώ. Περάσαμε δύσκολα. Αντιμετωπίσαμε πολλά. Αλλάξαν εποχές,
Άλλαξε η αντιμετώπιση της δασοπυρόσβεσης. Όπως υπόθηκε στην εκδήλωση, οι προκλήσεις για το σώμα είναι πολλές, αφού πλέον οι καταστροφές είναι πυκνότερες και η ευθύνη για την προστασία της κοινωνίας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Να προστατεύσουμε τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών, τώρα που οι φυσικές καταστροφές εκδηλώνονται με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη συχνότητα. Ανακοινίζω Νοικιάζω είναι το νέο πρόγραμμα που ανοίγει και δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες παλαιών σπιτιών να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνισή τους προκειμένου να τα αξιοποιήσουν. Με τον τρόπο αυτό, το κυβερνητικό επιτελείο ελπίζει να δώσει λύση σε μια σειρά από προβλήματα, όπως είναι το στεγατιστικό ζήτημα, καθώς θα πέσουν άδεια ακίνητα στην αγορά. Την είσοδο περίπου 12.500 κλειστών ακινήτων στη στεγαστική αγορά έχει στόχο το πρόγραμμα Ανακαινίζω Ενοικιάζω, αφού πρώτα οι ιδιοκτήτες τα ανακαινήσουν και τα αναβαθμίσουν ενεργειακά. Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα που θα βοηθήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες παλαιών σπιτιών και διαμερισμάτων να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνισή τους, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν στη συνέχεια, με την προϋπόθεση πως θα τα νοικιάσουν για τουλάχιστον 3 χρόνια. Σαν πρόγραμμα είναι ότι με μια δαπάνη της τάξης των 10.000 ευρώ για υλικά και εργατικά για την αποκατάσταση ενός ακινήτου θα έχει μια έκπτωση, μια επιδότηση μάλλον, της τάξης του 40%. Όμως, παρότι ακούγεται τέλος πάντων θετικό μέτρο, φαίνεται ότι δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες, γιατί τα παλιά τα σπίτια δεν χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη επισκευή, η οποία είναι περισσότερο δαπανηρή από τις 10.000 ευρώ. Άρα δεν θα τολμήσει κανείς να ξεκινήσει μια διαδικασία, να πάρει 4.000 στα 10, όταν το ακινητό του, η επισκευή δηλαδή του ακινήτου του, θα φτάσει, θα ξεπεράσει τα 10 και θα φτάσει πολύ περισσότερο, τη στιγμή που, πολύ σωστά θεωρώ, επιβάλλουν και να εναρμονιστεί με τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, αλλά και του Ενεργειακού Κανονισμού. Συγκεκριμένα, η επιδότηση από το κράτος ανέρχεται σε 40% επί των δαπανών που θα κάνει ο ιδιοκτήτης για εργασίες και για υλικά, ενώ η ανώτατη επιδότηση είναι τα 10.000 ευρώ. Τα σπίτια δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 100 τετραγωνικών μέτρων και θα πρέπει να βρίσκονται σε οικιστική περιοχή. Υπουργείο υπολογίζει σε 12.500 σπίτια να μπουν στην αγορά, γιατί το επόμενο βήμα είναι τα ακίνητα αυτά να μισθωθούν. Και αυτό είναι προϋπόθεση για να τύχει κανείς αυτής της απαλλαγής, να πάρει τα 4.000, να το ανακατασκευάσει και να το δώσει στην αγορά. Στην Πάτρα είναι πολλά ακίνητα, δεν ξέρω να σας πω τον αριθμό, το Υπουργείο υπολογίζει σε 12.500 σαν την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, αλλά εμείς πιστεύουμε σαν Ομοσπονδία ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Με τον τρόπο αυτό, το κυβερνητικό επιτελείο ελπίζει να δώσει λύση σε μια σειρά από προβλήματα, όπως είναι το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς θα πέσουν άδεια ακίνητα στην αγορά. Λόγος που γίνεται αυτό είναι για να μειωθούν τα ακίνητα, διότι έχουμε μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά. Έτσι, ο σκοπός που γίνεται αυτό είναι να μειωθούν τα ενοίκια. Το θέμα είναι αν πράγματι θα προσφερθούν ακίνητα στην αγορά. Κανείς δεν ελπίζει και δεν υπολογίζει στο να αυξηθούν τα ακίνητα. Όσες ενέργειες γίνονται, γίνονται για να μειωθούν, συγγνώμη, τα ενοίκια. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο φορολογίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως οι φορολογούμενοι στη χώρα μας εργάζονται περίπου 6 μήνες το χρόνο για να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, η φορολογία στη χώρα μας παραμένει υψηλή σε αντίθεση με τους μισθούς που βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι Έλληνες εργάζονται το μισό χρόνο του έτους για να πληρώσουν φόρους και εισφορές. Το περασμένο έτος εργάστηκαν συνολικά 177 ημέρες, 7 λιγότερες από ό,τι το 2022, για να καλύψουν όλα τα βάρη που πληρώνουν για τις ανάγκες του κράτους. Σχεδόν το μισό χρόνο δουλεύουμε για να πληρώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας το 2022, που έχουμε συντηρητικά στοιχεία και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε την 7η υψηλότερη φορολόγηση. Δηλαδή, για να το κάνω πιο χαρακτηριστικό, είναι ότι η Δανία έχει χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση από ό,τι έχουμε εμείς στην χώρα μας.
Η 27η Ιουνίου του περασμένου έτους είναι σύμφωνα με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών η ημέρα φορολογικής ελευθερίας για τους Έλληνες. Ημέρα κατά την οποία ο μέσος φορολογούμενος Έλληνας έχει θεωρητικά δουλέψει αρκετές ημέρες μέσα στο ημερολογιακό έτος, ώστε να είναι σε θέση να αποπληρώσει το σύνολο των ετήσιων φόρων και εισφορών που οφείλει στο κράτος. Η φετινή μείωση των 7 ημερών, μια ολόκληρη εβδομάδα, είναι η μεγαλύτερη μείωση που έχουμε παρατηρήσει από τότε που έχουμε στοιχεία από το 1999 έως σήμερα. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η ημέρα φορολογικής ελευθερίας περιλαμβάνει στον υπολογισμό της κάθε μορφή φορολόγησης. Περίπου το 40% των εσόδων είναι έμεση φόρη, κυρίως ΦΠΑ και ειδική φόρη κατανάλωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς δεν συνειδητοποιούμε πόσο φόρους πληρώνουμε, διότι αυτοί είναι κρυμμένοι στις τιμές των προϊόντων που αγοράζουμε, στις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει ο εργοδότης μας. Να το πω χαρακτηριστικά, για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει ένας εργοδότης, περίπου τα 30 πάνε για ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή για το συνταξιοδοτικό και την ασφάλιση της υγείας. Και αυτό το ποσοστό είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τη βελτίωση, η φορολογική επιβάρυνση των εισοδημάτων παραμένει υψηλή, καθώς οι αποδοχές σχεδόν 6 μηνών πάνε για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Και το φορτίο είναι αισθητά μεγαλύτερο από αυτό που σήκωναν οι φορολογούμενοι το 2009, όταν η εφορία και τα ταμεία απορροφούσαν εργασία 147 ημερών. Το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης έχει επανέλθει στα επίπεδα που ήταν περίπου στις αρχές της κρίσης, από το 2011 μέχρι το 2015. Και να πούμε ενδεικτικά ότι πριν την έναρξη της κρίσης, η φορολογική επιβάρυνση, η μέρα φορολογικής ελευθερίας ήταν γύρω στις 150 ημέρες. Άρα έχουμε μια επιδείνωση δραματική, θα την έλεγα, κατά τις διάρκειες της κρίσης. Τα τελευταία 6-7 χρόνια είχαμε μια σταθεροποίηση και φέτος είναι η πρώτη χρονιά που βλέπουμε μια μείωση η οποία είναι έτσι αρκετά δραστική. Και σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. 4, 3, 2, 1, ignition. Το διαστημόπλοιο Όντι, ή αλλιώς Οδυσσέας, στη SpaceX πραγματοποιεί ένα ιστορικό ταξίδι προς το φεγγάρι με στόχο την προσελήνωση. Είναι η πρώτη φορά που μια ιδιωτική εταιρεία βρίσκεται τόσο κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου, αφού μέχρι στιγμής μόνο οι εθνικές αποστολές 5 χωρών κατάφεραν να αγγίξουν τη Σελήνη. Ο Όντι εκτοξεύτηκε μαζί με έναν πύραυλο Falcon 9 από το διαστημικό κέντρο Kennedy της NASA στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τη SpaceX, το πρόγραμμα έχει την υποστήριξη της πιο αξιόπιστης διαστημικής υπηρεσίας και στόχος δεν είναι μόνο η εξερεύνηση της Σελήνης, αλλά και του Άρη. Η ζωή θα γίνει πολυπλανητική, αναφέρει χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, δηλαδή το πρώην Twitter. Ο Όντι έχει ενσωματωμένο ένα ρομποτικό εξερευνητή, ο οποίος λειτουργεί ως χάρτης ή πηξίδα, αφού αναγνωρίζει τις τοποθεσίες των άστρων. Τα ηλιακά του πάνελ είναι στραμμένα προς τον ήλιο, ώστε οι μπαταρίες να είναι πάντα πλήρεις. Το διαστημόπλοιο έχει προγραμματιστεί να προσελεινωθεί στις 22 Φεβρουαρίου σε έναν κρατήρα στο νότιο τμήμα του φεγγαριού. Η SpaceX κάνει λόγο για αποστολή ανίχνευσης και αξιολόγησης του σεληνιακού περιβάλλοντος. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα για το μέλλον, αφού η NASA σχεδιάζει στα τέλη του 2026 να στείλει μια επανδρωμένη αποστολή στο φεγγάρι, στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος Artemis. Ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων διαδηλώνουν στην είσοδο του Κογκρέσου της πόλης του Μεξικού μία ημέρα έπειτα από ακόμη μια άρνηση δικαστή στο αίτημά τους για αναστολή των ταυρομαχιών. Το Μάιο του 2022 δικαστήριο είχε διατάξει την απαγόρευση των ταυρομαχιών επικαλούμενο παραβίαση των δικαιωμάτων των κατοίκων της πρωτεύουσας να ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Το ανώτατο δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση για τεχνικούς λόγους, αφήνοντας όμως τα ουσιαστικά ερωτήματα χωρίς απάντηση. Στις 28 Ιανουαρίου στην Πλάθα Μέχικο διεξήχθησαν οι πρώτες νόμιμες ταυρομαχίες έπειτα από 20 μήνες. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Για την 24ωρη ενημέρωσή σας επισκεφτείτε το patresnews.com. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς τεχνικούς και δημοσιογράφους, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.